Όπως είπα προηγουμένως, έχει φτιαχτεί, έχει δημιουργηθεί ένας καταπληκτικός συνδυασμός, μια υπέροχη ομάδα από 153 συμπολίτες μας, φίλους, οι οποίοι είναι μεγάλη μου τιμή που είναι μαζί μου, που με στηρίζουν, που με εμπιστεύονται. Αισθάνομαι περήφανος για αυτήν την ομάδα που έχει δημιουργηθεί, είναι όλοι ένας και ένας και θεωρώ ότι την επόμενη μέρα όλοι με τη διάθεση προσφοράς που έχουμε θα δώσουμε πολλά στο νησί. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να σας παρουσιάσω αυτούς που είναι τώρα εδώ μαζί μας και θα ξεκινήσω από τους τοπικούς προέδρους υποψήφιους για το χωριό της Κατακύλου. Είναι ο Θωμάς. Και ο Ζάνης ο Πέπας. Ξεκινάμε με τους υπόλοιπους που είναι εδώ παρόντες, όπως θα βλέπω εδώ με τη σειρά. Είναι η Ευαγγελία Γαλανού, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στη χώρα. Η Λένα Πολίτη, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Ελληνικός στη χώρα. Η Μαρία Παπαχρήστου στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Ελληνικός στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Ελληνικός στη χώρα. Η Μίνα Ελληνική στην Ελλάδα. Η Ρίτσα Ιστεφάνου στην Πόλα. Η Άννα Ιβολίκα στην Ιβλούσα. Ο Σοβολής ο Κυρίλης, υποσχέτης ο Δημός στο Βακή. Ο Σοβολής ο Σοβολάκης ο Διαμαντής, υποσχέτης στην Πόλα. Σούλα η Μανταράκα, υποψήφια τοπική σύμβουλο στην Καπαδιά. Η Κατερίνα η Κυσυγιανοπούλη, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στην χώρα. Ο Νίκος ο Μουστάκας, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην Ιδρύσα. Ο Νικόλας ο Πολέμπης, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην χώρα. Ο Αντώνας ο Αντώνης που κρύβεται, υποψήφιο σύμβουλο στην Ιδρύσα. Ο κύριος Κοζαούσης, υποψήφιο σύμβουλο στο Κόμπι. Ο Δήμος ο Μιλέζης στη χώρα. Ο Νίκος ο Χέρμης στην Ιδρούσα. Η Σαφίδα Μιανάη, υποψήφια τοπική σύμβουλο στο Γαύριο. Ο Ανδρέας ο Βόσος, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην Ιδρούσα. Ο Άλλος ο Αγγουστίνος, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στη χώρα. Ο Τζέκος Αθανασίου, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην Ιδρούσα. Ο Παναγιώτης ο Σταμάτης, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην Ιδρούσα. Ο Μήνος ο Βιζάρης, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στην χώρα. Ο Γιάννης ο Μπακέλας. Η Διαμάντου η Στεφάνου. Η Σοφία Λιβάλα, η οποία είναι το πρόγραμμα